Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και διαβάζουμε ότι πια έχουμε την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Δεν μιλάμε για ένα καινούριο θεσμό, απλά ποτέ θαρώ αυτός ο θεσμός δεν είχε τη σημασία που του έπρεπε ή ακόμα και την ματιά που του έπρεπε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την πρόεδρο, τη νέα πρόεδρο, την κυρία Σοφία Κιάρη, είναι και Δημοτική Σύμβουλος και θέλουμε να ακούσουμε από την Πρόεδρο τι ακριβώς θέλει να κάνει με αυτή την Επιτροπή, σε ποια αντικείμενα θα κινηθούν, πώς ακριβώς θέλουν να πορευθούν. Καλώς μεσημέρι, κυρία Χτιάρη, τι κάνετε? Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Μωραΐτη. Λοιπόν, αναλαμβάνετε ουσιαστικά την Προεδρία σε ένα θεσμό που υπήρχε, δεν είναι καινούριος, αλλά δεν του δόθηκε μάλλον η πρέπουσα σημασία, ε? Πιθανότατα. Αρκετοί δεν το γνώριζαν. Σωστά. Με όσους έχω συζητήσει, ναι. Δεν μας ενδιαφέρει τι έκαναν οι μέχρι τώρα. Μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε εμείς. Και τι θα κάνετε εσείς, τι σκοπεύετε, πού κινείστε? Αρχικά πρέπει να γίνει η στοιχειώδη ενημέρωση. Mm-hmm. Πρέπει να προωθήσουμε το κομμάτι της ισότητας με δράσεις, ενημερώσεις. Αρχικά θα ξεκινήσουμε έτσι. Δεν είναι αυτονόητο, κύριε Χτιάρη, δεν είναι αυτονόητη η ισότητα, ε? Όχι όπως θα έπρεπε στις μέρες μας. Ναι. Πιστεύω δεν έχουμε φτάσει στο 100%. Αυτό το 100% βεβαίως είναι το τέλειο, αλλά πρέπει... Ναι, δεν υπάρχει. Θα πρέπει να κάνετε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να καταλάβουν κάποιοι τι ακριβώς σημαίνει ισότητα. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και από τις δύο πλευρές, γιατί δεν είναι μόνο της μιας. Θέλω να πω, η ισότητα δεν είναι μόνο για το γυναικείο φύλο, είναι και για το ανδρικό. Επομένως... Κυρία Μωραΐτη, ως άνθρωπος, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω την άποψή μου. Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν έχει να κάνει με το φύλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε έτσι, γιατί αυτό είναι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι, έχετε δίκιο. Αυτό ακριβώς. Επομένως, εφόσον πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα, ναι, πρέπει να φερόμαστε και αναλόγως. Η πρώτη σας κίνηση ποια θα είναι, γιατί τώρα εσείς είστε Δέλτα Σίγμα, είστε Διοικητικό Συμβούλιο. Τι έχετε σχεδιάσει για το αμέσως επόμενο διάστημα? Θα πρέπει πρώτα να κάνουμε, να συνεδριάσουμε, ναι, να ακουστούν όλες οι γνώμες. Mm-hmm. Mm-hmm. Και έτσι να συνεχίσουμε την πορεία μας. Εγώ θα χαρώ να σας φιλοξενήσω και βεβαίως να μας φιλοξενήσετε κι εσείς. Δεν ξέρω πού ακριβώς είναι ο χώρος σας. Το Συμβουλευτικό Κέντρο που ανήκει στο Δήμο Σερών, ναι, είναι στην οδό Ιωνος Δραγούμη. Μπράβο, έχετε δίκιο. Άρα εκεί είστε κι εσείς. Στην Αμάλου. Ναι. Μπράβο, ναι. Στο Διατηρητέο. Άρα εκεί είστε. Ναι. Αν κανείς θέλει να σας βρει, εκεί θα απευθυνθεί, σε αυτό το κτίριο. Προς το παρόν, κατόπιν συνεννοήσεως. Ναι, κατόπιν συνεννοήσεως, εντάξει. Κύριε Χτιάρη μου, σας εύχομαι πραγματικά καλό κουράγιο. Έχω την εντύπωση ότι θα βρείτε και κάποιους οι οποίοι δεν θα θέλουν να μάθουν για αυτό το αντικείμενο, γιατί μάλλον δεν τους αφορά. Και θα μείνω σε αυτό που είπατε, το πάρα πολύ σωστό, ανθρώπινα δικαιώματα. Καλά καθήκοντα λοιπόν και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα έχουμε Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Πρόεδρος είναι η κυρία Χτιάρη. Και επίσης έχουμε την κυρία Σταλακτή Ηλιοπούλου, που είναι Δημοτική Σύμβουλος Μείζωνος Αντιπολίτευσης. Η Ζιέρα Κωνσταντίνα. Παρακαλώ, ναι. Θα το συνεχίσω μετά. Η κυρία Πάνου θέλει να παρέμβει. Την έχουμε στη γραμμή. Ναι. Κυρία Πάνου, τι κάνετε, επειδή ακούω και κάτι ακόμα στο ακουστικό. Μια χαρά, ναι. Λοιπόν, σας ακούω, κυρία Πάνου, ναι. Με ακούτε, γιατί κάνει κάποιες παρεμβάσεις στο τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε πολύ καλά, πείτε μου. Ναι, χαίρετε. Με ενημέρωσαν απλά ότι έγινε αναφορά στην Επιτροπή επί Προεδρίας μου, ότι δεν είχε ενδεχομένως την πρέπουσα σημασία που άρμοζε σε μια Επιτροπή αντίστοιχη.
Θα ήθελα να ενημερώσω και γι' αυτό ζήτησα και από το, από το προσωπικό τηλεοπτικού σας σταθμού να κρατήσω στη γραμμή την τωρινή πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας, ναι, ότι επί, γιατί αυτό είναι προσβλητικό και για όλα τα μέλη, ξέρετε, με τα οποία ξεκινήσαμε και λειτουργήσαμε αυτή την Επιτροπή το 2019. Ναι. Θα ήθελα να τονίσω ότι επί προεδρίας μου και επί θητείας όλων των αξιόλογων μελών γυναικών, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά πανελλαδικά η καμπάνια «Μαζί πάμε τη σιωπή», στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άνθρωποι της τέχνης, άνθρωποι στελέχη και του δημοσιογραφικού χώρου, στελέχη από τον εμπορικό κόσμο. Επίσης, εκτός από αυτή την μεγάλη καμπάνια με την οποία κινητοποιήθηκαν διάφοροι φορείς για την καταπολέμηση του σεξισμού και για την πρόθεση της ισότητας, θα σας πω ότι για πρώτη φορά έγινε σε συνέργεια με το Επιμελητήριο Σερών, με τον κύριο Μαλιαρά, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, σε συνέργεια με αυτή την Επιτροπή, για πρώτη φορά έγιναν βιωματικά εργαστήρια και αν θυμάστε και βράβευση τοπικών εδώ γυναικών, οι οποίες κατάφεραν να αναδειχθούν στη γυναική επιχειρηματικότητα, γιατί αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα κίνητρο και για άλλες γυναίκες οι οποίες έχουν πέσει θύματα σεξισμού ή θύματα ή ασδήποτε μορφής κακοποίησης, ώστε να μπορέσουν να ξεφύγουν. Να σας θυμίσω ότι μόνο στο Δήμο Σερών, επί θητείας αυτής της Επιτροπής Ισότητας Φύλων, δημιουργήθηκε το χαριστικό παζάρι εξωσχολικών βιβλίων, με το οποίο ωφελήθηκαν 85 γυναίκες και παιδιά οικογενειών, τα οποία είναι ωφελούμενοι του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών. Παράλληλα, θα ήθελα να σας πω ότι επί θητείας αυτής της Επιτροπής Ισότητας Φύλων δημιουργήθηκε και ένας οδηγός βιωματικό εργαστήριο, το οποίο βραβεύτηκε και από τη Γενική Δημογραφική Οικογενειακή Πολιτική στην Αθήνα, οδηγός βιωματικών ασκήσεων και εργαστηρίων, ο οποίος εγκρίθηκε με απόφαση 192-23-12 του 2020, ώστε να μπορούμε μαζί με τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής, τα οποία είχαν αυτό το δικαίωμα εκ των προτέρων και ως μέλη της Επιτροπής Ισότητας, να μπορούμε να εισέλθουμε σε σχολεία, σε δομές δημόσιας εκπαίδευσης και να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά. Και αυτά που σας λέω μόνο είναι εντάχει και περιληπτικά τα όσα κάναμε επί προεδρίας με αξιόλογες κυρίες στην Επιτροπή Ισότητας. Θα κλείσω λέγοντας ότι μην κλείσετε, στο διάστημα γιατί θέλω να σας απαντήσω. Από το 2019 ως το 2024 οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά που διαχειρίστηκε και η Επιτροπή Ισότητας ήταν πάνω από 63. Και επίσης θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι φυσικά εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο και θα ήταν ευχής έργων. Όχι, δεν και είναι τα έτσι. Νέα αξιόλογα στελέχη που θα πλαισιώσουν αυτή την επιτροπή να κάνουν ακόμη περισσότερα. Κυρία Πάνου, βέβαια, κυρία δεν Πάνου. Σας ενημέρωσα και για τη μεγάλη καμπάνια σε συνέργεια με τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε 20 μέρες πριν παραδώσουμε την συγκεκριμένη επιτροπή. Κυρία Πάνου. Καταρχάς να πούμε ότι το έργο σας δεν αμφισβητείται. Και θαρώ ότι ήταν ένα έργο με ψυχή. Το αν είχε την κατάλληλη προβολή, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι και θα ήθελα να το συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή, αν μου κάνετε την τιμή να έρθετε. Το αν πραγματικά το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών με την επιτροπή αυτή είχε την πορεία του, σας είπα ότι δεν αμφισβητείται. Όμως, επειδή ακόμα υπάρχουν σεραίοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν αυτή την Επιτροπή, και σε αυτό αναφερθήκαμε. Κανείς δεν θέλησε να αμφισβητήσει την πορεία σας, το έργο σας και την συνεισφορά σας. Και αυτό νομίζω ότι φάνηκε και από τις ψήφους που πήρατε για το έργο το οποίο παρήχατε. Άλλο είναι η προβολή, άλλο είναι η στήριξη, άλλο είναι η ψυχή που δώσατε εσείς. Μάλλον βιάστηκαν να σας ενημερώσουν λανθασμένα. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Και βεβαίως, αν βγήκε έτσι προς τα έξω, είναι δική μου η ευθύνη, γιατί πραγματικά δεν ήθελα. Ξέρετε πολύ καλά πόσο σας εκτιμώ και ξέρω και πολύ καλά το έργο το οποίο έχετε προσφέρει. Έτσι, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Σας ακούω, παρακαλώ. Κυρία Μωραΐτη, να με συγχωρείτε, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Η παρέμβασή μου έχει να κάνει με τα όσα υπόθηκαν από την τωρινή πρόεδρο, η οποία άκουσα και εγώ τη λέξη ότι είπε ότι δεν της δόθηκε η πρέπουσα σημασία και προβολή. Καταρχάς, είμαστε άνθρωποι της ουσίας και όχι του φαίνεστε. Η προβολή είναι το δευτερεύον. Το πρώτιστο είναι να γίνουν πράγματα. Δεν πρέπει να υπάρχει και η προβολή. Προσβάλλει τα μέλη της Επιτροπής και όχι εμένα. Εμένα δεν με αφορά αν θα με αμφισβητήσει κάποιος. Ουδόλως με αφορά.
Θέλω όμως να προασπίσω τις αξιόλογες κυρίες, οι οποίες έχουν διακριθεί κάθε μία στο χώρο της επιστημονικό, εκπαιδευτικό, με τις οποίες συνεργάστηκα. Γι' αυτό το λόγο η παρέμβασή μου έγκυται σε αυτό. Και όσον αφορά την προβολή και το αν ήταν γνωστή αυτή η επιτροπή, αυτό φαίνεται από τις συμμετοχές 650 παιδιών. Και όχι μόνο. Που έγινε με δική σας πρωτοβουλία αυτή η συμμετοχή. Εσείς το κυνηγήσατε, εσείς διεκδικούσατε προγράμματα, εσείς το παλεύατε, κυρία Πάνου. Δηλαδή δεν υπόθηκε, χωρίς να έχω καμιά διάθεση για να στηρίξω την κυρία Χτιάρη, δεν υπόθηκε ότι δεν προσφέρατε. Απλά, αν θέλετε, η κεντρική ιδέα που βγήκε είναι ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα για να καλυφθεί. Έτσι. Δεν αμφισβητεί κανείς αυτά τα οποία προσφέρατε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Προς Θεού. Εσείς γιατί δεν συμμετέχετε άραγε σε αυτή την επιτροπή, μιας που έχετε και την εμπειρία? Βάσει του κανονισμού, υποχρεωτικά συμμετέχει ένας από την μείζωνα αντιπολίτευση. Ναι. Και ήταν κοινή μας επιλογή στην ομάδα να συμμετάσχει αυτή τη στιγμή άλλο μέλος, γιατί εγώ ήδη βρίσκομαι σε δύο επιτροπές, ήταν κοινή μας απόφαση. Απλά επειδή έχετε την πολύτιμη αυτή εμπειρία και γνωρίζετε πολύ καλά και τη διεκδίκηση κάποιων προγραμμάτων, και θα μπορούσατε να συνεχίσετε το έργο σας. Όλα τα στελέχη και οι συνεργάτες μας είναι ικανοί, έχουν εμπειρία να εκπονήσουν σχέδια δράσης για τη διασφάλιση ουσιαστικής ισότητας και σε εκπαιδευτικές και σε ερευνητικές, αλλά και σε διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες προβλέπονται και από την Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων. Ναι. Ήδη εμείς έχουμε καταρτήσει και την ετήσια έκθεση του προηγούμενου έτους. Σωστά. Και την έχουμε αποστείλει, την έχουμε υποβάλει στη σύγκλη του διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων. Και μπορώ να σας πω ότι το χρηστικό παζάρι βιβλίων, αν παρακολουθήσετε και την τελευταία συνεδρίαση που έγινε του Δικτύου Υγιών Πόλεων, παρουσιάστηκε εκεί σε άλλους δήμους ως μια πρωτότυπη πρακτική που εφαρμόστηκε μέσα σε κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών. Ωραία. Κυρία Πάνου, βρείτε και το χρόνο να σας φιλοξενήσω. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά η παρέμβασή μου, σας είπα, έγκυται απλά στο να προασπίσω κι εγώ το κύρος όλων των ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί μου επί θητείας μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πάνου, για την παρέμβασή σας. Κάτσε τώρα, μην έχουμε και παρεξηγήσουμε την κυρία Ηλιοπούλου που είναι από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση. Αν ανέφερα το όνομα της κυρίας Πάνου, είναι γιατί έχει την εμπειρία. Περιμένετε λίγο. Να πούμε ότι συμμετέχουν ακόμη σε αυτή την επιτροπή η κυρία Κωνσταντίνα Ζιέρα, που είναι εκπρόσωπος του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών, η κυρία Γεωργία Τσαρτσόγλου, που είναι εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγου Γονέων του Δήμου, η κυρία Διαλεκτή Παυλάκη, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Σερών, η κυρία Διαμάνδο Φραγκεδάκη, εκπρόσωπος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος Παραρτήματος Σερών, η κυρία Λαμπρινή Ζουριδάκη, εμπειρογνώμονας Δημότησα, και ο κύριος Γιώργος Μιλούσης, εμπειρογνώμονας Δημότης, γιατί είπαμε μιλάμε για ισότητα. Λοιπόν,